Είχα μπαριά. Καλά, εσύ. Είσαι καλά. Αφού είναι Παρασκευή, νομίζω οι περισσότεροι καλά είσαι. Σήμερα έβαλε εσύ σκούρα, βάλαμε εμεί τα ροζ. Εχθές είχαμε βάλει εμεί σκούρα, τώρα γίνεται αντίθεση. Έτσι, θα γίνεται αντίθεση. Ωραία, λες και είμαστε συνεννοημένοι. Μια χαρά. Τι έχουμε, Σπύρο? Λοιπόν, ένα τροχείο είχαμε κατά τη διάρκεια τη νύχτα στι 3 η ώρα Ηλιοσίων στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν μιλάμε σε κάποιο δρόμο που είναι ανοιχτό, που είναι φαρδί. Συνοδό Ηλιοσίων στην πλατεία Βάθια, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο και ελαφρά ένα ακόμα άτομο. Διενεργεί η προανάκριση τροχέα. Δείτε πώς έγινε το ένα αυτοκίνητο. Το άλλο έχει υποστεί πιο σοβαρές ζημίες. Μάλιστα, ο επιβάτης ενός αυτοκίνητου πετάχτηκε έξω από αυτό. Ξέρεις, Σπύρο, τι λένε οι αστυνομικοί? Ναι, ξέρεις τι λένε οι αστυνομικοί? Το καλοκαίρι γίνονται τα χειρότερα ατυχήματα στην Αθήνα, γιατί είναι άδεια η Αθήνα. Είναι αδιδροσιστό. Αναπτύσσουν αυτή τη ταχύτητα τα αυτοκίνητα και σε τέτοιου δρόμου, όταν πηγαίνει με 60-70 χιλιόμετρα, μπορεί στην Εθνική Οδό να σου φαίνεται ότι δεν είναι ταχύτητα, αλλά σε αυτά είναι μεγάλα τα χιλιόμετρα. Γιατί όταν θα γίνει σύγκρουση δεν θα προλάβει να αντιδράσει. Και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για παραβίαση του σηματοδότη από το ένα αυτοκίνητο. Παραβίασε ο οδηγός το παλόμενο, είχε και παλόμενο φανάρι, το παραβίασε και είχαμε τη σύγκρουση. Ναι. Τώρα θα μας πεις μια είδηση την οποία...